Και πάμε να δούμε ποιοι θα τρέξουν στην τέταρτη υποδρομία. Είναι το έπαθλο Παξών στα 1000 μέτρα. 8 οι συμμετοχές. Νούμερο 1 Αναξίμανδρος με 58 κιλά. Αναβάτης ο Νίκος Μιχαηλίδης, προπονητής ο Μιχάλης Ιωαννίδης. Ιδιοκτησίας και παραγωγής των Στάβλων Καλαμαριάς. Νούμερο 2 Gold Patch με 58 κιλά. Ο Δημήτρης Ρώσος, προπονητής ο Γιάννης Ευγόλης, ιδιοκτήτης ο κ. Γρηγόριος Ματσάκας. Νούμερο 3 The Fossil. Με 58 κιλά ο Γιώργος Μερσινιάς, προπονητής ο Γιώργος Κουβαράς, ιδιοκτήτρια η κυρία Χρυσάνθη Κουβαρά. Νούμερο 4 Ελατώνυμου, με 58 κιλά ο Κώστας Μαστοράκης, προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης, ιδιοκτησίας των Στάβλων Γάτου. Νούμερο 5 Newport Place, με 58 κιλά υπέβη ο Βαγγέλης Κρητικός, προπονητής ο Άδωνης Κρητικός, ιδιοκτήτης ο κ. Γεώργιος Βασιλείου. Νούμερο 6 Nobility, με 58 κιλά ο Γιάννης Λαζαρίδης, προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης, ιδιοκτησίας των Στάβλων Γάτου. Νούμερο 7 Peace Telegram με 58 κιλά ο Γιάννης Ψαραδάκης, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, που είναι και ιδιοκτησία του Peace Telegram. Και νούμερο 8 Κουτσουνάκος με 54 κιλά ο Μάριος Χριστοφής, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησία των Στάβλων Θεοδωράκη. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το νούμερο 4. Ελατώνυμου. Λοιπόν, εδώ νούμερο 6 Nobility με το Γιάννη Λαζαρίδη. Και πάμε για την. Να αρχίσουν οι ύποι να παίρνουν θέση στο μηχάνημα εκκίνησης. Gold Patch. Ο πρώτος που πάει να πάρει θέση. Και πήρε θέση στο νούμερο 1 του μηχανήματος εκκίνησης. Gold Patch. Παίρνει θέση και ο Ελατώνυμου. Σειρά έχει ο Peace Telegram. Και εδώ νούμερο 3, The Fossil. Εδώ νούμερο 8, ο Διετής, ο Κουτσουνάκος. Εδώ το πρώτο φαβορί, ο Nobility. Και περιμένουμε το Newport Place. Εδώ είναι. Το Newport Place θα τον υπεύσει ο Βαγγέλης Κρητικός μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης. Newport Place πήρε θέση. Και όλα έτοιμα, έπαθλο Παξών, 1000 μέτρα, 8 οι συμμετοχές, περιμένουμε τον αφέτη και δίδεται η εκκίνηση και φεύγει διστακτικά το νούμερο 8, Κουτσουνάκος μένει πίσω, ενώ γρήγορα στο κεφάλι το νούμερο 6, Nobility, βγαίνει στο κεφάλι το νούμερο 6, Nobility, έρχεται από μέσα όμως και θέλει να πιέσει το νούμερο 2, Gold Patch. Συγκαλπάζουν απ' έξω το νούμερο 6, Nobility, από μέσα το νούμερο 2, Gold Patch. Στην τρίτη θέση μένει το νούμερο 3 στην εσωτερική, The Fossil, απ' έξω το νούμερο 7, Peace Telegram, και πιο έξω το νούμερο 1, ο Αναξίμανδρος. Μένει στην έκτη θέση το νούμερο 4, Ελατώνυμου, στην έβδομη το νούμερο 8, Κουτσουνάκος, και στην τελευταία είναι το νούμερο 5, Newport Place. Ο Nobility έχει μια μικρή διαφορά εναντί των αντιπάλων του. Το νούμερο 1, ο Αναξίμανδρος, θέλει να περάσει τη δεύτερη θέση, να τον καταδιώξει. Και μπαίνουμε για το τελευταίο κομμάτι, με τον Nobility να έχει πάρει μια διαφορά, τον Αναξίμανδρο να προσπαθεί να την κλείσει και τον Peace Telegram, όπως και τον Ελατώνυμου. Ο Nobility έχει πάρει διαφορά και θέλει να πάρει την νίκη και θα την πάρει την νίκη. Έρχεται για την δεύτερη θέση ο Αναξίμανδρος, ενώ απ' έξω έρχεται και ο Κουτσουνάκος. Αναξίμανδρος στη δεύτερη θέση, Peace Telegram το νούμερο 7 στην τρίτη και ο Κουτσουνάκος είναι στην τέταρτη θέση. Nobility λοιπόν το νούμερο 6, γράφει νίκη εδώ, το φαβορί λοιπόν επικρατεί, ο Αναξίμανδρος μπροστά από Peace Telegram και Κουτσουνάκο. Κουτσουνάκος που στην ευθεία βελτιώθηκε πολύ. Κοιτάξτε εδώ, το νούμερο 6 ο Nobility, με μεγάλη διαφορά σήμερα θα πάρει την νίκη, θα πάρει το μέδεν του ο Nobility,
Για τη δεύτερη θέση είναι ο Αναξίμανδρος. Και για να δούμε για την τρίτη θέση. Κουτσουνάκος ή Πιστελεγκράμ. Κουτσουνάκος, Κουτσουνάκος. Αυτό δείχνει. 6-1, 8-7 δείχνει η κούρσα. 6-1, 8-7 και μετά το νούμερο 4. Ο Ελατόνι μου μπροστά από το νούμερο 3, The Fossil. 6-1, 8-7, έτσι δείχνει η κούρσα, εδώ το βλέπετε. 6-1, 8-7, 4 και The Nobility. Από τον Alfred Nobel και την Στρακτσούρα, αναβάτης ο Γιάννης Λαζαρίδης, προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης, ιδιοκτησίας των Στάβλων Γάτου, ο Αντώνης Ευδαίμων. Εδώ βλέπετε τον Ελατόνι μου να μην φεύγει με τον καλύτερο τρόπο. Μένει λίγο πίσω και ο Κουτσουνάκος βέβαια δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο και αυτός έμεινε πίσω στα πρώτα μέτρα, ενώ στο βήμα του πετάχτηκε μπροστά ο Nobility. Ήρθε για μικρό διάστημα ο Gold Patch, το νούμερο 2. Και κοιτάξτε και τον Αναξίμαδρο, έδειξε μεγάλη βελτίωση στη δεύτερη συμμετοχή του. Από εδώ και πέρα πιέζει και περνάει στη δεύτερη θέση και θα μείνει εκεί. Ενώ κοιτάξτε τον Κουτσουνάκο και με προβλήματα στο στρώσιμο του καλπασμού του και τρέχοντας και πέμπτη-έκτη ρόδα. Κοιτάξτε που τρέχει στη μέση του στίβου και. Αλλά θα έρθει στο τέλος. Ακούει στην πίεση, τραβάει και στην εξωτερική και μαστίγει για να τον επαναφέρει ο Μάριος. Βέβαια ο πρώτος ο Nobility έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θα πέσουν πάρα πολύ κοντά. 6-1-8-7 δείχνει η κούρσα. 6-1 είναι το φορκά σίγουρα. 8-7 για τρίτη, τέταρτη θέση. Και πιο πίσω ο Ελατόνι μου το νούμερο 4. Ξαναβλέπουμε την υποδρομία. Εδώ κοιτάξτε τα προβλήματα του Ελατόνι μου αλλά και του Κουτσουνάκου. Κουτσουνάκος που έδειξε πολύ, πολύ καλός διαιτής. Αμέσως με το καλημέρα. Ενώ εκεί κάποια προβλήματα ο Newport Place απορριθμίστηκε και έμεινε πίσω. Ο Nobility νίκησε αυτό που λέμε βήμα. Πάντως εάν ο Μόσταυλος Ελατόνι μου δεν έχει μια αρχική σοβαρή ανακοπή, χρειάστηκε να το μαζέψει πάρα πολύ ο Μαστοράκης, θα παλέψει για τη δεύτερη θέση. Ακριβώς, ακριβώς. Έδειξε και αυτός μαχητικότητα. Κοίταξε μαζί με τον Κουτσουνάκο ανεβαίνουν. Εντάξει, ο Nobility νίκησε με πολύ μεγάλη διαφορά για 1000 μέτρα. Αλλά πίσω έγινε μάχη. Ο Άσος το 8, το 8 δείχνει έτσι. 6-1-8-7. Περιμένουμε την επιβεβαίωση και από το photo finish για το τυπικό του πράγματος. Παλεύεις ακόμη για την τριτιά, ε. Όχι, για το τυπικό του πράγματος. Λοιπόν, εδώ ο νικητής. Nobility. Και θα πάμε σε δύο δυνατές κούρσες στη συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Nobility είναι το πρώτο παιδί του Alfred Nobel. Το πρώτο προϊόν του Alfred Nobel στην Ελλάδα. Τον βλέπετε εδώ. Κι όμως, ο Αντώνης Ευδαίμων είναι εδώ.
τον είχα αφήσει εκτός Ελλάδος χθες, να σου πω την αλήθεια. Νάτος, εδώ είναι. Εδώ λοιπόν. Με το γαμπρό του και την εγγονή του. Και ο προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης. Ένα 0-1-23 για τον Ομπίλητη, ένα 0-2-30 για τον Αναξίμανδρο, ένα 0-2-35 για τον Κουτσουνάκο και ένα 0-2-41 για τον Πις Telegram. 6-1-8-7-4-3-5-2.